Χθες ήταν ο Μιχάλης Σταμήλος. Με μια παράδεικτη αναφορά του προκάλεσε με αποτέλεσμα να διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα, θύελλα αντιδράσεων, προκαλεί η δήλωση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φαραντούρη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε να πέσει η κυβέρνηση με παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, όπως συνέβη στη Ρουμανία. Για εργαλειοποίηση των θεσμών και δημοκρατικό ολίσθημα, μίλησε η κυβέρνηση. Σφοδρή ήταν η αντίδραση και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως θα δούμε πριν από λίγο, ενώ αποστάσεις πήραν στελέχη της Κουμουνδούρου. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η δήλωση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φαραντούρη περί ανατροπής της ελληνικής κυβέρνησης από την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Ο Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα ήταν ευχής έργων η Ευρωπαία Εισαγγελέας να ρίξει την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Έριξε την κυβέρνηση όμως στην Ρουμανία, η κυρία Κοβέση. Δεν ξέρω τι κάνει. Λάουρα Κοβέση. Θέλει να ρίξει τη δικιά μας τώρα. Θα ήταν ευχής έργων, θα σας έλεγα. Θα είναι ευχής έργων η Ρουμάνα Εισαγγελέα να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είπατε. Εάν αποκρύπτει σκάνδαλα, ναι. Η αποστροφή του Νίκου Φαραντούρη προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση της κυβέρνησης που κάνει λόγο για δημοκρατικό ολίσθημα. Πόσο σοβαρή ζημιά κάνει στο πολίτευμα το να βγαίνουν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το άκουσα εχθές και θα μου επιτρέψετε να πω είναι ανατριχιαστικό, να λένε δημοσίως, χωρίς καμία θεσμική εδώ, ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα πρέπει να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα τεράστιο δημοκρατικό ολίσθημα. Ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ακόμη εχμές για την ελληνική δικαιοσύνη και τον ρόλο του Αρείου Πάγου. Ξέρετε ότι υπάρχει υπόμνηση του Αρείου Πάγου, της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, που λέει στην κυρία Κοβέση ναι. Να ασχολείσαι με τα της αρμοδιότητά σου. Ναι, και λοιπόν δεν σημαίνει, έχει δίκιο ο Άριος Πάγος. Όχι, θα σου πω ποιος έχει δίκιο. Ο Άριος Πάγος στη Χούντα έλεγε η επανάσταση επικρατήσεως θα παράγει δίκιο. Σε σκληρή γλώσσα ήρθε η απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που κάνει λόγο για ευθεία προσβολή του πολιτεύματος και των δημοκρατικών θεσμών, με στόχο την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών. Οι δηλώσεις αυτές σε βάρος του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου, συνοδευόμενες από ευθείες προσβολές του πολιτεύματος και των δημοκρατικών θεσμών, καταδεικνύουν πλέον ότι ο σκοπός αυτών που τις υποστηρίζουν δεν είναι η ανέβρεση της ουσιαστικής αλήθειας, αλλά η πολιτική και μόνο εκμετάλλευση ενός τραγικού συμβάντος, στη δίνη του οποίου επιχειρούν να ισοπεδώσουν τον κορυφαίο θεσμό της δικαιοσύνης. Ο κύριος Φαραντούρης επετέθη με χυδαίο τρόπο στη χώρα. Είναι απόφαση των πολιτών. Οι πολίτες κάθε τόσο έρχονται και αποφασίζουν οι ίδιοι. Και έρχεται ο Φαραντούρης από το πουθενά να πει ότι πρέπει μια Ευρωπαία Εισαγγελέας να ρίξει την κυβέρνηση. Και τι άλλο λέει, κάνει συνειρμούς της δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου με τη Χούντα. Κατανοητή. Αυτά δεν έχουν προηγούμενο. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πάντως κρατούν αποστάσεις από τη δήλωση του Νίκου Φαραντούρη. Οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν από την θέληση της πλειοψηφίας. Ενδεχομένως ήταν μια διατύπωση ατυχής. Προφανώς είμαι βέβαιος ότι ο κ. Φαραντούρης δεν εννοούσε αυτό. Τις κυβερνήσεις τις ρίχνει ο λαός. Mm-hmm. Αλλά τις ρίχνει διαμορφώνοντας την ψήφο του και την επιλογή του από τα δεδομένα της αποκαλύψης, τα στοιχεία και την αλήθεια. Σε νέα του δήλωση, ο κύριος Φαραντούρης επιμένει, τονίζοντας πως η εισαγγελική έρευνα από όπου και αν προέρχεται, μπορεί και οφείλει να ρίξει φως στη διαλεύκανση σκανδάλων και να οδηγήσει ακόμη και σε προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία.